Με συντριπτική πλειοψηφία 16-6, η αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας στην Ιταλία απέρριψε το αίτημα της εισαγγελίας στην Κατάνια για την αφαίρεση της ασυλίας του επικεφαλής της Λέγκα Ματέο Σαλβίνη, αντιπροέδρου της παρούσας κυβέρνησης, για την υπόθεση με το πλοίο Τιτσιώτη. Οι δικαστικές αρχές στην Κατάνια επιδιώκουν να δικάσουν τον Υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας με την κατηγορία της απαγωγής για τους 177 μετανάστες που επί 5 ημέρες το πλοίο δεν μπορούσε να δέσει σε ιταλικό λιμάνι λόγω της άρνησης του Ματέο Σαλβίνη και της κόντρας με τις Βρυξέλλες. Αμέσως μετά την απόφαση προκλήθηκε ένταση με τους γερουσιαστές του Δημοκρατικού Κόμματος να μιλούν για ντροπή και τους υποστηρικτές του Σαλβίνη να απαντούν ότι οι γονείς τους δεν βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό, υπονοώντας τους γονείς του πρώην Πρωθυπουργού Ματέο Ρέντζι που ελέγχονται για πλαστές αποδείξεις και εικονική πτώχευση εταιρείας. Πάντως το θέμα Σαλβίνη δεν έχει κλείσει οριστικά και μέσα στις επόμενες 60 ημέρες θα αποφανθεί η ολομέλεια της Ιταλικής Γερουσίας.